αποδεικνύεται ότι η εργατική τάξη ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των ταξικών δυνάμεων να σπάσει το απεργιακό, την υπονόμευση την οποία επιχείρησαν η μειοψηφία, η πλειοψηφία στην ΚΕΣΕ, αλλά μειοψηφία στο κίνημα, για να περάσουν, να βοηθήσουν να περάσει η αντιλαϊκή λέλαπα που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε συνέχεια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στα εργατικά και λαϊκά δικαιώματα. Έχουν προσδιορίσει κατάργηση συνολικά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, γιατί έχουν δώσει την ευκαιρία σε κάθε ξεχωριστή εργοδοσία να προσδιορίζει ότι είναι, μπορεί να είναι εκτός της υποχρεωτικότητας για την εφαρμογή μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας. Όλοι οι εργοδότες θα έχουν τη δυνατότητα το όπλο στα χέρια τους να στείλουν όλους τους εργαζόμενους του κατώτατο, και βέβαια όλοι οι όροι που περιέχονται στο πολυνομοσχέδιο προσδιορίζουν ότι ακόμα και για τον κατώτατο θα συντριβούν οι εργασιακές σχέσεις με εξάπλωση ραγδαία της μερικής απασχόλησης, και ότι ο μισθός ακόμα και ο κατώτατος θα βγαίνει έχοντας όλα τα όπλα για να τους πιούν το μεδούλι με την εντατικοποίηση, τα ωράρια συνολικά της σχέσης εργασίας. Για να το επιτύχουν αυτό, και επειδή ξέρουν πολύ καλά ότι το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα, στη χώρα μας, δεν πρόκειται να κάτσει με σταυρωμένα χέρια, εδώ υπάρχει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα που ξέρει πώς να οργανώνει την απάντηση της εργατικής τάξης, όπως δίνεται και σήμερα, ξέρει πώς να αφαιρεί τη δυνατότητα τους ανθρώπους στο συνδικαλιστικό κίνημα να υπονομεύουν και να επηρεάζουν αρνητικά και να σπάνε το πανελλαδικό απεργιακό μέτωπο. Θα κλιμακώσουμε μέχρι ώστε η απάντηση της εργατικής τάξης να φτάσει σε αυτό το επίπεδο που να ακυρωθεί ο νόμος, το πολυνομοσχέδιο στο σύνολό του και να μην μπορέσει να εφαρμοστεί πάνω. Dear brothers and sisters, Trade Union Sloga Serbia support struggle of our brothers for PAME again. Αδέρφια, το συνδικάτο Σλόγκα από τη Σερβία στηρίζει τον αγώνα των αδερφών μας του ΠΑΜΕ ενάντια στη νέα αντεργατική κυβέρνηση της Ελλάδας. Μια από τις πρώτες δουλειές της νέας κυβέρνησης της Ελλάδας είναι η αστυνόμευση των συνδικάτων και των εργαζομένων της Ελλάδας. Η εργατική τάξη έχει αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Χαμηλή μισθή, άσχημες συνθήκες δουλειάς, επίθεση από το ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και από τους υπόλοιπους εχθρούς των εργατών που διαλύουν τα δικαιώματά μας και προσπαθούν να πάρουν την ψυχή μας και την ψυχή των παιδιών μας και των οικογενειών μας. Εμείς παλεύουμε για τις οικογένειές μας, για τις δουλειές μας και τους μισθούς μας. Δεν θέλουμε να είμαστε δούλοι μιας νέας εργατικής κυβέρνησης. In Serbia, we have the same situation, maybe worse. And like here, some fights with government. Long live working class of Serbia and long live working class all around the world. Ευχαριστώ. Στη Σερβία αντιμετωπίζουμε την ίδια, ίσως και χειρότερη κατάσταση, και όπως εδώ παλεύουμε ενάντια στην κυβέρνηση, ενάντια στους εργοδότες και τα κίτρινα συνδικάτα. Είναι πολύ δύσκολος αγώνας, αλλά είμαστε πεπισμένοι ότι αργά ή γρήγορα θα κερδίσουμε. Η νίκη θα είναι δική μας. Το συνδικάτο Σλόγκα είναι εδώ, μαζί σας. Στηρίζουμε το ΠΑΜΕ σε κάθε αγώνα του. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι όταν βρισκόμαστε μαζί στο κοινό αγώνα, γιατί γινόμαστε πιο δυνατοί. Γιατί όλοι εργάτες είναι αδέρφια. Ζήτω η εργατική τάξη της Ελλάδας, ζήτω η εργατική τάξη της Σερβίας, ζήτω η παγκόσμια εργατική τάξη. Καλούμε στο βήμα για την κεντρική ομιλία τον Γιώργο Καραγιάννη, πρόεδρο του Σωματείου Τύπου Χάρτου Κεντρικής Μακεδονίας. Χαιρετίζουμε τη συμμετοχή χιλιάδων εργαζομένων, νεολαίας, συνταξιούχων στη σημερινή μας απεργιακή συγκέντρωση. Όλων αυτών που πήγαν κόντρα στο μαύρο μέτωπο της κυβέρνησης, της εργοδοσίας και του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού. Είναι αυτοί που λύσαξαν τις τελευταίες μέρες, μη τυχόν και φουντώσει στο απεργιακό μέτωπο. Οι δεκάδες αποφάσεις εργατικών κέντρων, ομοσπονδίων και εκατοντάδων συνδικάτων δείχνει μόνο ένα μέρος τη δύναμη που έχουμε στα χέρια μας. Όταν ο αγώνας γίνεται ενωτικός, μαζικός, οργανώνεται μέσα από τα συνδικάτα, δεν σταματάει στις δικαστικές αποφάσεις, όπως έγινε και με την απεργία των αυτεργατών,
ούτε στην κυβερνητική προπαγάνδα, ούτε στη θέληση των εργατοπατέρων της ΓΕΣΕ. Βρισκόμαστε όλοι εδώ με αφορμή το αντιλαϊκό νομοσχέδιο. Είναι ένα νομοσχέδιο σκούπα που έφερε η κυβέρνηση αμέσως μετά τα εγκαίνια της ΔΕΘ. Είναι ο πολυνόμος που περιέχει τα δώρα για τις μεγάλες επιχειρήσεις με μειώσεις της φορολογίας, των κερδών, τη μείωση της φορολογίας στα ομόλογα. Είναι το ίδιο νομοσχέδιο που περιέχει νέα επίθεση σε ό,τι απέμεινε από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και την προσπάθεια να βάλουν στο γύψο τα συνδικάτα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτή την κοινή συμβίωση αυτών των διατάξεων σε ένα πολυνομοσχέδιο. Θέλουν και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Θέλουν να προσεκλήσουν τους επενδυτές στις ειδικές οικονομικές ζώνες, να βγάζουν τζάμπα χρήμα και οι εργαζόμενοι να είναι χωρίς δικαιώματα, να μην μπορούν να βγάλουν άχνα. Πιο συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο προβλέπει να εξαιρούνται από όλων των ειδικών των ειδών της συμβάσης οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ότι η τοπική σύμβαση μπορεί να υπηρεσκεί των κρατικών ή εθνικών ή οποιασδήποτε άλλων σύμβασης, ενισχύονται ακόμη περισσότερο περιορισμοί για την προσφυγή στον ΟΜΕΤ και όσο κερασάκι στην τούρτα μας λένε ότι για να υπάρχει επέκταση μιας κρατικής σύμβασης πρέπει πλέον να περιγράφει τις επιπτώσεις που θα έχει στην ανταγωνιστικότητα. Είναι αυτή η περιβόητη ανταγωνιστικότητα που πριν την κρίση και παρότι είχαμε τότε καλούς ρυθμούς ανάπτυξης να υπογράφονται αυξήσεις ψίχουλα για τους μισθούς, να εδραιώνονται οι βάσεις για τη διάνυση της κλήρους απασχόλησης. Είναι αυτή μια ανταγωνιστικότητα που βιώσαμε και χθες με χιλιάδες, να μένουν χιλιάδες συνάδελφοι άνεργοι όπως έγινε με τον κολοσσό Thomas Cook. Είναι το ίδιο παραμύθι περί επανάκτησης της ανταγωνιστικότητας που για 10 χρόνια κρίσης μας έφερε 3 μνημόνια, τσάκισε τους μισθούς μας, έριξε το μέσο μισθό 50% πιο κάτω, εκτείναξε τη μερική απασχόληση. Είναι το ίδιο παραμύθι που μας πουλάει σήμερα η κυβέρνηση και εμείς τους απαντάμε ότι η ανάπτυξή τους θα αγγίζει τη ζωή μας, οργάνωση και αγώνας, η απάντησή μας. Και από τη σημερινή συγκεντρώση βροντοφωνάζουμε κάτω από τα ξεράσματα τα συνδικάτα, από την απεργία, από αυτά που προηγούμενες γενιές κατέκτησαν με αίμα. Δεν θα περάσει προσπάθεια να μας βάλουν στο γύψο. Βασικός στόχος είναι το χτύπημα της δημοκρατικής λειτουργίας των συνδικάτων. Θέλουν να μας αφαιρέσουν το δικαίωμα να ενημερωνόμαστε, να συζητάμε πρόσωπο με πρόσωπο με τον συνάδελφο και να καταλήγουμε σε μαζικές συλλογικές αποφάσεις. Έχουν στο στόχαστρο τη Γενική Συνέλευση που είναι το οξυγόνο για τα συνδικάτα μας, τη δυνατότητα να απαντάμε με απεργιακές αποφάσεις στην εργοδοτική και κρατική επίθεση. Συναδέλφες και συνάδελφοι, από την ημέρα που ανακοινώθηκε το προνομοσχέδιο, ξετυλίχθηκε η πρωτοβουλία συνδικάτων, εργατικών κέντρων και ομοσπονδιών να δοθεί αγωνιστική απάντηση με την οργάνωση της απεργίας. Άλλωστε, εδώ και καιρό ακούμε από πολλούς συναδέλφους την κριτική για τις απεργίες του ΦΕΚΕΣ που ρίχνουν στον αέρα, που προκυρήσει η ΓΕΣΕ μαζί με την ΑΔΕΔΗ, που είναι συνήθως η ημέρα της ψηφοφορίας. Θα σκεφτεί κανείς όμως, πώς αυτοί να ξέρουν τι γίνεται σε εργοστάσια που δεν έχουν πατήσει ούτε μια στιγμή μέσα εκεί. Θυμίζουμε ότι στην αρχή η ηγεσία του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης ξέρισε κάποιες επιφυλάξεις για το νομοσχέδιο. Ήθελαν δίθεν μερικές μέρες να το μελετήσουν. Αφού δεν κατάφεραν να αποκρύψουν τον αντιλαϊκό χαρακτήρα του νομοσχεδίου, ξεκίνησαν ένα γαϊτανάκι με ημερομηνίες, προσπαθώντας να πάρουν απόφαση στις 25, τελικά πήγαν στις 2 και να ανοιχθεί η ημερομηνία. Η προσπάθεια να μας πείσουν ότι εδώ πρόκειται για ένα τσακωμό για τις ημερομηνίες ή πολύ περισσότερο ότι δίθεν υπερασπιστές της δημοκρατικής λειτουργίας των συνδικάτων έπεσε στο κενό. Το ζήσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου σε ορισμένα μεγάλα σωματεία που έχουν την πλειοψηφία, όπως αυτό του ΟΑΣ, δεν έχει συνεδρία για να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, έλεγαν ότι περιμένουν τη συνεδρία του Εργατικού Κέντρου. Μετά είχαν κλωτσοσκούφι τη συνεδρία τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου από Δευτέρα σε Τρίτη, τελικά την Πέμπτη, όπου αποφάσισαν με ανοιχτή ημερομηνία. Την επόμενη μέρα έκανε μια κακή αντιγραφή του δελτίου τύπου τη ΓΕΣΕ, με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς για το ΠΑΜΕ και όσους αγωνίζονται για τη σημερινή απεργία. Από αυτό εδώ το βήμα καταγγέλνουμε τις δυνάμεις του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού που κάνουν συνέδριο στο Εργατικό Κέντρο Χαλκιδικής με κλειστές πόρτες, νόδους αντιπροσώπους για να φτιάξουν σχετισμούς όπως τους βολεύει. Εμείς τους απαντάμε δεν θα τους περάσει.
Σήμερα εδώ εκφράζει την πραγματική αγωνία των εργαζομένων και αποτελεί την πρώτη απάντηση σε όλους αυτούς. Απευθύνουμε ένα κάλεσμα σε κάθε τίμιο συνδικαλιστή, σε κάθε διοικητικό συμβούλιο, σε κάθε επιτροπή αγώνα να πάρει την υπόθεση στα χέρια τους. Παλεύουμε για σωματεία αγωνιστικά που μόνο οι εργαζόμενοι θα έχουν λόγο μέσα σε αυτά, απαλλαγμένα από ρουφιάνους της εργοδοσίας και της κυβέρνησης. Στόχος των σωματείων θα πρέπει να είναι η οργάνωση αγώνων για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Τα σωματεία πρέπει να είναι χώροι όπου οι εργαζόμενοι θα μπορούν να λένε ελεύθερα τη γνώμη τους. Απέναντι στην επίθεση που μας γίνεται ή τα ψίχουλα που μας πετάνε κατά καιρούς, εμείς διεκδικούμε σύγχρονους όρους δουλειάς, αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, διεύρυνση των κοινωνικών παροχών. Στο επόμενο διάστημα κλιμακώνουμε με νέα απεργιακή κινητή.